Πρώτο ημιχρόνο. Κοτσόνης. Κοτσόνης κατεβάζει αργά. Φάουλ ο νούμερο 6. Και μια αλλαγή για την ΑΕΛ. Στη θέση του Δαμιανού που έχει 3 φάουλ μπαίνει ο Λαγογιάννης. Μπάλα είναι απ' έξω. Λαγογιάννης στον Κοτσόνη. Κοτσόνης. Πάντα Κοτσόνης την μπάλα. Μπάσιμο του Κοτσόνη σούτ 2 πόντο. Και εύστοχος. 27-17. Ρεμίδας. Φιλιππάκης. Μανολόπουλος. Μανολόπουλος στην μπάλα. Στο Φιλιππάκη. Στον Κρεμίδα η μπάλα έξω. Μια μπαλιά προς το Φιλιππάκη. Κόβεται αλλά δεν ολοκληρώνεται. Κότας με τα ψηλά λόνια. Γκολές Κότας. Ξανά Κότας. Σου 2 πόντων. Και επιθετικό νούμερο 10. Γκολές. Μπάλα να παίξω για την ΑΕΛ. Λαγογιάννης στον Κοτσόνη. Κοτσόνης κατεβάζει την μπάλα. Λαγογιάννης, ξανά Κοτσόνης. Μια πολύ όμορφη μπαλιά στο Λαγογιάννη και ένα καλάθι ακόμα για την ΑΕΛ. Μια πολύ έξυπνη μπαλιά του Κοτσόνη προς το Λαγογιάννη. Και στην επίθεση τα ψηλά λόγια με τον Κότα ανταποδίδουν το καλάθι. 29-19 για την ΑΕΛ. Κοτσόνης. Προσπαθεί να βγάλει μια μπαλιά στο Λιβαδά. Κόβεται. Κοντόγιωργας δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα. Κρεμίδας κατεβάζει. Κότας. Ξανά Κρεμίδας. Γκολές σου 2 πόντων. Άστοχος παίρνει το ριμπάουντ ο Κοτσόνης και κατεβάζει. Φεύγουμε στον εφηδιασμό. Λάθος μπαλιά του Κοτσόνη. Στην επίθεση 2-1. Ο Κότας κάνει την μπάλα, κερδίζει το ριμπάουντ ο Μαντάς και δίνει ο διαιτητής βήματα. Ήτανε φάουλ νομίζω του Κότα. Δεν δόθηκε από το διαιτητή. Κότας έπαιξε για τα ψηλά λόνια στο νούμερο 5. Αστοχή. Ξανά αστοχή. Παίρνει το ριμπάουντ ο Γκολές. Γιατί αυτή η λιγορία στην άμυνα. Και καλάθι για τα ψηλά λόνια. 29-21. Κοτσόνης για την ΑΕΛ. Φάουλο νούμερο 7. Νικολόπουλου. Απάνω στο Λαγογιάννη. Λαγογιάννης απ' έξω, στον Κοντόγιωργα. Ξανά Λαγογιάννης, κάνει μπάσιμο και κάνει βήματα. Σωστή ήταν η απόφαση των διαιτητών. Κρεμίδα στον Κότα. Κότας, ετοιμάζεται για σύντιο πόντων. Σουτάρι, με ταυλό και στοχή. 23-29 για την ΑΕΛ. Κοτσόνης κατεβάζει. Κοτσόνης κατεβάζει, προσπαθεί να δείξει το σύστημα που πρέπει να παίξει η ΑΕΛ στην αυτή την επίθεση. Ξανά Κοτσόνης, μια μπαλιά κλέβεται, αλλά ευτυχώς ξανακερδίζει ο Λιβαδάς. Σουτ 2 πόντων άστοχος, κερδίζει το rebound ο Κοντογιάννης. Στον Νικολόπουλο, ο Νικολόπουλος κατεβάζει. Κότας, δεν κλείνεται ο Κότας, σουτάρα μαρκάριστος. Ευτυχώς ήταν άστοχος, κερδίζουμε το rebound, Κοτσόνης στην επίθεση. Μια μπαλιά στον Λιβαδά, προσπαθεί να κάνει, ξανακερδίζει ο Λιβαδά στην μπάλα. Τζάμπολ του, follow του Κοντόγιωργα και ένα καλάθι για την ΑΕΛ ακόμη. 31-23, 5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κρεμίδα στην μπάλα. Κρεμίδα στον Κότα. Ξανά Κρεμίδας.
στον Κότα ξανά. Αμαρκάριστος ο Κότας, βγάζει την μπάλα. Κλέβει ο Κοτσόνης, φεύγει. Στο Λιβαδά μια πολύ ωραία μπαλιά και φάουλ. Ο νούμερο 10, ο νούμερο 7. Δύο βολές για το Λιβαδά. Time out ζήτησε κάποιος κότς, δεν κατάλαβα. Το σκορ είναι 31-23 για την ΑΕΛ και έχει δύο βολές ο Λιβαδάς μετά το φάουλ που του έγινε. 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δίδονται συμβουλές από την ηγεσία του ΣΑΕΛ και των Ψηλαλωνίων. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι ο Δαμιανός στη θέση του Μαντά. Και λιωδά στιμάζεται για τις δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Και αστοχή στη δεύτερη. 32-23 το σκορ. Κατεβάζει κρεμμύδα στον Κότα για τα Ψηλαλωνία. Ξανά κρεμμύδα. Νικολόπουλος στον Κότα. Ξανά Νικολόπουλος στον κρεμμύδα. Κάνει μπάσιμο κρεμμύδα. Αστοχή όμως. Και ο Δαμιανός στον Κοτσόνη. Κοτσόνης κατεβάζει. Μια πολύ ωραία παλιά στον στο Λαγογιάννη και ένα, πολύ, και ένα εύστοχο σουτ του Λαγογιάννη κάνει το σκορ 34-23. 3-50 πριν το τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ψηλαλώνια στην επίθεση και φάουλο Κοτσόνη. Κρεμμύδας στον Νικολόπουλο, Κότας, σου τριών πόντων. Εύστοχος ο Κότας, το τρίποντο που επιχείρησε και κάνει το σκορ 34-26. 3-25 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κοτσόνης, σου δύο πόντων. Εύστοχος, 36-26. Κρεμμύδας για τα ψηλά λόγια. Φιλιππάκης. Κότας, Κολόπουλος, κρεμμύδας, σου τριών πόντων, εύστοχο. Κοτσόνης για την ΑΕΛ. Κοτσόνης ξανά. Λιβαδάς, πατάει γραμμή, μπάλα έξω για, για τα ψηλαλόνια. Νικολόπουλος επαναφέρει στον κρεμμύδα. Κότας, Νικολόπουλος, σουτάρει για δύο πόντους. Χάνει την μπάλα ο Κοντόγυρας και διώγνει ο Λαγογιάννης. Μπάλα έξω για, για τα ψηλαλόνια. Κρεμμύδας, κλείνεται τον Κοτσόνη στον Κότα. Κότας μια παλιά και Φιλιππάκης, τρυπώνει μέσα στην καρδιά της άμυνας και γράφει ένα καλάθι, 31-36 μπροστά η ΑΕΛ. Έχει χαλαρώσει κάπως η ΑΕΛ. Στην άμυνα οι παίχτες δεν μαρκάρουν. Δαμιανός,
στο Λιβαδά, σουτάρω Λιβαδάς και καλάθι, 38-31, 1-50 πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Φιλιππάκης κλείνεται από τον Δαμιανό, Κότας, Κρεμίδα, σουτ τριών πόντων, εύστοχος, έχουν 3-3 συνεχόμενα οι παίχτες των Ψηλαλωνίων. Το σκορ είναι 38-34 για την ΑΕΛ. Πετσόνης στην επίθεση για την ΑΕΛ. Σηκώνεται, σουτάρει και γράφει. Ένα καλά δύο πόντο. 40-34 το σκορ. 1-16. Πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Φιλιππάκης στην επίθεση για τα Σλαλόνια. Κότας, Κρεμίδας, κάνει μπάσιμο, σπαθεί. Γυρίζει μπάλα ξανά στο Φιλιππάκη. 3 δευτερόλεπτα, δεν μετράει το καλάθι. Μπάλα απ' έξω για την ΑΕΛ και μια αλλαγή. Στη θέση του Λιβαδά ο Μελάς, Κοτσόνης κατεβάζει για την ΑΕΛ. Το σκορ παραμένει 40-34. Μια ωραία μπαλιά στον Κοντογιώργα, κάνει το lay-up και καλάθι από τον Κοντογιώργα. 42-34 μπροστά η ΑΕΛ. 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στην επίθεση στα Ψηλαλόνια. Διώχνει την μπάλα με τα πόδια ο Κοτσόνης. Όλος ο χρόνος για τα Ψηλαλόνια ξανά. Λονίδας στον Κοντογιάννη. Φιλιππάκης, Κοντογιάννης στον Νικολόπουλο, σε τριών πόντων. Κερδίζει την μπάλα ο Μελάς στον Λαγογιάννη, ο Λαγογιάννης κατεβάζει. Μία επίθεση πρέπει να γίνει για την ΑΕΛ, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Είναι το τέλος, κρατάει ο Κοτσόνης, δίνει στο Δαμιανό και ο Δαμιανός μια μπαλιά στον Κοντόγυρο, ο οποίος κερδίζει φάουλ. 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Απ' έξω είναι η μπάλα, δεν έχουν συμπληρώσει 8 φάουλ Μετά την άστοχη επαναφορά της μπάλας από τον Κοντόγιώργα, δεν μπορέσαν να συγκρατήσουν οι παίχτες μας. 2 δευτερόλεπτα, 1. Έληξε το παιχνίδι, δεν πρόλαβε να σουτάρει ο παίχτης των Ψηλαλωνίων. Και το σκορ είναι 42-34 για την ΑΕΛ. Νομίζω ότι έκανε ένα καλό ξεκίνημα στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ. Βέβαια έχει κάποιες μεταπτώσεις στην απόδοσή της. Ίσως της λείπει λίγο προπόνηση ακόμα. Αυτό είναι γνωστό βέβαια, γιατί οι παίχτες δεν βρίσκονται πάντα μαζί. Έχουν διάφορα προβλήματα, άλλοι επαγγελματικά και άλλοι διάφορα άλλα. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 42-34 για την ΑΕΛ. Έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, είμαστε μπροστά 42-34. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Ειδικά στο man-to-man που γυρίσαμε, δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε μια μεγάλη διαφορά ώστε να μην έχουμε άγχος. Υπάρχει ένα μικρό άγχος τώρα, γιατί υποτίθεται ότι αυτή η ομάδα, αυτή την ομάδα, όχι υποτίθεται, είμαστε σαφώς καλύτεροι. Θα ξεκινήσουμε με ψηλό σχήμα τώρα. Θα παίξουμε ζώνη, γιατί τα περισσότερα καλάθια μας τα έχουν βάλει μεσούτα απ' έξω και εκεί είχαμε κάποια δυναμία, έγιναν αρκετά λάθη.
λάθος πάσες και πολλές φορές κάναμε βήματα μετά από ριμπάουντ δικά μας. Έχουμε και τον κύριο Κοτσόνη εδώ στην πλησίαση. Θα τον ρωτήσουμε αν έχει άγχος, γιατί είναι αγχώδης γενικά. Νίκο, πιστεύεις ότι θα κερδίσουμε διαφορά, γιατί αυτό είναι το θέμα σήμερα, ή νομίζεις ότι θα το πάμε το παιχνίδι στον πόντο? Πιστεύω ότι αν ξεκινήσουμε καλά, τώρα στην αρχή, θα μπορέσουμε να πάρουμε μια διαφορά και στη συνέχεια να αναπτύξουμε. Παίζει σημαντικό ρόλο δηλαδή το ξεκίνημα. Έχεις άγχος? Όχι, όχι. Θα διαφάσουμε. Ευχαριστούμε τον Νίκο. Το ακούσατε τι είπες. Ας ελπίσουμε ότι το εννοεί αυτό που λέει, ώστε να καθοδηγήσει μαζί με τον Δανιανό του συμπέκτη. Για να μην έχουμε πρόβλημα, γιατί αφού σας παίρνουμε μακριά μπορεί να έχουμε χώρα και να παίρνουμε θετικά λιμπά. Αυτό μας κάνει και πράγματι. Εντάξει, έχουμε τώρα 3-2. Να τους εμποδίσουμε, γιατί με τα τρίποντα έχουν συντηρηθεί στην εξωτερική. Ο μεσαίος του παίξει κάνει και λιμπά. Τι? Θα τρέχει πάντα και να μαζί. Έχετε άγχος? Άγχος? Θα κερδίσουμε διαφορά ή θα το πάμε το παιχνίδι στον πόντο? Δεν ξέρω. Σε ένα παιχνίδι μπάσκετ είναι δυνατόν να λες αν μπορείς να πας τελικό να πάρεις διαφορά. Ναι, αλλά υποθέτω ότι είμαστε σαφώς καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη περιοχή και μπορούμε να δοκιμάσουμε διάφορα συστήματα. Ζώνη, θα ξεκινήσετε? Ναι, θα ξεκινήσουμε μια ζώνη 3-2 για να εμποδίσουμε λίγο το τρίποντο. Μας πείτε λίγο την πεντάδα του χρόνου. Η πεντάδα είναι 1-2 Δαμιανός με τον Κοτσόνη, 3 ο Μελάς, 4 ο Κοντέγιος, 5 Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του πρώτου μου χρόνου κατά τη γνώμη σας? Νομίζω στη διεύθυνση της ομάδας, επειδή έχω την αδυναμία στους σε αυτούς που μπορούν να διευθύνουν μια ομάδα, όπως ο Δαμιανός πήγε πάρα πολύ καλά και ο Κοτσόνης, και πάρα πάρα πολύ καλός είναι ο Λιβαδάς σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Οι ομάδες παρατάσσονται για το δεύτερο ημίχρονο. Στο τζάμπολ ο νέος Ελθόν Νέγκας κερδίζει την μπάλα στο Δαμιανό. Μελά σουτάρι, ξανακερδίζει την μπάλα και κάνει βήματα. Μπάλα απ' έξω για τα ψηλαλόνια Κρεμμύδας. Στον Κότα. Κότα στον Κρεμμύδα ξανά. Προσπαθεί να βρει το Φιλιππάκη, το βρίσκει. Τρυπώνει κάτω από την... χάνει την μπάλα. Ο νούμερο 10. Από την παρέμβαση του Μελά. Την μπάλα ξανά για τα ψηλαλόνια. Φιλιππάκης. Στον Κότα. Κότας την μπάλα, Κρεμμύδας, ξανά Κότας, Γκολές, Φιλιππάκη, προσπαθεί, βγάζει έξω στον Κρεμμύδα, Κρεμμύδας στάρει για δύο πόντους, άστοχος, παίρνει το rebound, Φιλιππάκης, στον Γκολέ έξω και ο Κρεμμύδας στο Φιλιππάκη. Φιλιππάκη σηκώνεται, σουτάρει, αστοχή, ξανακερδίζουν το rebound. Και καλάθι από τον Κρεμμύδα. Το σκορ 42-36 για τα ψηλαλόνια. Συγγνώμη, η ΑΕΛ 42-36. Στην επίθεση άλλη το Δαμιανό, Κοτσόνης. Μελάς. Κοντόγιοργας. Προσπαθεί να ξαναβρει συμπαίχτη του, Κοτσόνης. Κοντόγιοργας, μια πολύ έξυπνη παλιά του Δαμιανού. Αστοχή κατά το καλάθι, το ριμπάου, το Νέγκας και το πρώτο καλάθι για τον Νέγκα. Και για την ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Κότας για τα ψηλαλόνια. Κατεβάζει τώρα ο Κρεμμύδας. Ξανά Κότας. Τον βαρύ μπάλα στο κεφάλι. Στον ευνηδιασμό η ΑΕΛ με τον Δαμιανό. Λέει από Δαμιανό σε γάλλονα καλάθι για την ΑΕΛ. 46-36 έγινε το σκορ.
Φιλιππάκης. Ντάμπλ κάνει, δεν το δίνουν οι διαιτητές. Κοτσόνης, μετά το λάθος. Και καλάθι για την ΑΕΛ. 48-36, μπροστά η ΑΕΛ, 17-45. Πριν τη λήξη και τη δεύτερη ημιχρόνου. Κρεμμύδας κατεβάζει για τα σλαλόνια. Κότας. Γκολές. Κότας ελίσσεται, προσπαθεί να βρει το χέρι του. Κάνει πάσα στο νούμερο 5, σούτο Κρεμμύδας. Στο ταμπλό η μπάλα να πηδά, Δαμιανός. Κοτσόνης. Και φάουλ. Φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Έπρεπε να μετρήσει το καλάθι, ήταν στην προσπάθεια για σουτ. Βάσιμο έκανε ο παίχτης. Τέλος πάντων, οι αποφάσεις των διαιτητών είναι τελεσίδικες. Μια αλλαγή η ΑΕΛ πραγματοποιεί. Στη θέση του Κοτσόνη μπαίνει ο Λιβαδάς. Ο Λιβαδάς στην μπάλα. Δαμιανός. Σούτο Δαμιανός. Άστοχος. Κρεμμύδας για τα σλαλόνια στην επίθεση. Κότας. Φιλιππάκης, ξανά Κότας. Σουτ δύο πόντων από τον Κότα και φάουλ μετά το σουτ. Στον Κότα. Απ' έξω η μπάλα. Κρεμμύδας στον Κότα. Κρεμμύδας σου τριών πόντων. Άστοχα. Την μπάλα για την ΑΕΛ. Μετά την παρέμβαση στην Κολέ. Δαμιανός. Πελάς. Κοντόγιωργας. Δαμιανός. Λιβαδάς. Μια ωραία μπαλιά του Λιβαδά στον Κοντόγιωργα. Κερδίζει την μπάλα ο Λιβαδάς στον Κοντόγιωργα και καλάθι για την ΑΕΛ. 50-36 μπροστά η ΑΕΛ, 14 πόντους. 16 και 10 πριν το τέλος και την δεύτερη ημιχρόνου. Σιλαλόνια. Κότας. Μια μπαλιά του Κότα. Σούτο Κότας. Κερδίζει ο Λιβαδάς στο Δαμιανό. Ξανά Λιβαδάς. Κάνει μπάσιμο και κερδίζει φάουλ από τον Κότα. Απ' έξω είναι η μπάλα για την ΑΕΛ. Παναφέρω Μελάς, Δαμιανό. Δαμιανός μια ωραία μπαλιά στον Νέγκα και φάουλ. Σουτ δύο πόντων. Δύο βολές. Συγγνώμη. Για τον Νέγκα. Ευστοχή στην πρώτη του βολή ο Νέγκας. Άστοχη δεύτερη, κερδίζει το ριμπάου τον Κολές. Στον Κότα. Κότας κατεβάζει για τα σιλαλόνια. Στο Φιλιππάκη. Σουτάρο Φιλιππάκης για δύο πόντους. Κερδίζει την μπάλα ο Νέγκας στο Δαμιανό. Ο Δαμιανός κατεβάζει γρήγορα την μπάλα, προσπαθεί στο Μελά. Και μια πολύ ωραία κίνηση του Μελά και καλάθι για την ΑΕΛ. 53-36. 17 πόντους μπροστά η ΑΕΛ. 15 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει το δεύτερο ημίχρονο. Ένα time out πήρε εσπερμένα ο coach των Σιλαλονίων. Διότι η ΑΕΛ έχει ανεβάσει αρκετά την απόδοσή της. Ήδη προηγείται με 17 πόντους, 15 λεπτά. Και 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Τέλειωσε το time out. Οι ομάδες ξανά στο παιχνίδι. Μετά το καλάθι
της ΑΕΛ, τα ψηλαλόνια στην επίθεση. Ο νούμερο 9 κατεβάζει την μπάλα, Παναγόπουλος, στον Κρεμμύδα, ξανά Παναγόπουλος, Κρεμμύδας, Παναγόπουλος, Κρεμμύδας και Κότας. Κότας στον Κρεμμύδα, Κρεμμύδας κάνει μπάσιμο. Σταθεί να δώσει μια παλιά στην παίχτη του Γκολέ, δεν συγκρατεί την μπάλα και μπάλα για την ΑΕΛ. Δαμιανός. Δαμιανός πάντα την μπάλα. Ζητάει να παίξουν κάποιο σύστημα.